Βίντεο. Νέα ομάδα ρωσικών εξολοθρευτών ετοιμάζεται για Ουκρανία. Τρομερή εκπαίδευση με ομοβροντία πυρών. Στρατιωτικό προσωπικό της κεντρικής στρατιωτικής περιφέρειας του ρωσικού στρατού λοιπόν επίδειξε εκπαιδευτικές αποστολές του σε πεδίο εκπαίδευσης κατά το οποίο έκαναν χρήση συστημάτων Terminator. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με νέα δημοσίευση της Βιέζδα του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, στρατιωτικό προσωπικό της κεντρικής στρατιωτικής περιφέρειας των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, ως μέρος μιας εκπαιδευτικής αποστολής σε κέντρο εκπαίδευσης στα μετόπισεν της βόρειας στρατιωτικής περιφέρειας της ζώνης του Ρωσου-Ουκρανικού πολέμου, επιτέθηκαν σε έναν εχθρικό στόχο χρησιμοποιώντας τα βασικά όπλα του συστήματος Terminator BMPT. Αυτό που σχεδιάστηκε να κάνει το Terminator στο πεδίο της μάχης είναι να σπέβδει στην γραμμή επαφής και να εξαπολύει πυρά προς τον εχθρό με την υψηλή ισχύ πυρός του. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα όχημα υποστήριξη αρμάτων μάχης στο πεδίο της μάχης, αφού πάντοτε συνοδεύει βαρύτερα τεθωρακισμένα οχήματα και παρέχει κάλυψη για αυτά. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, τα μέλη του πληρώματος του οχήματος εξασκούν τις ικανότητές τους και μαθαίνουν ο καθένας τον ρόλο του άλλου στο όχημα. Έτσι, θα μπορέσουν να αντικαταστήσουν κάποιο από τα μέλη, εάν αυτό δεν μπορέσει να συνεχίσει τα μαχητικά του καθήκοντα. Κάθε Terminator είναι οπλισμένο με δύο πυροβόλα 30 χιλιοστών, εκτοξευτές αντιαρματικών πυράβλων, ένα ζεύγος αυτόματων εκτοξευτών βομβίδων AG-17D και ένα πολυβόλο όπλο. Ο εχθρός χάνεται μέσα στα πυρά, έγραψε χαρακτηριστικά η ρωσική κρατική Βιέζδα και δεν έχει άδικο. Στο βίντεο που παραθέτει φαίνεται ακριβώς η φωνική ισχύ πυρός την οποία περιγράφει στο άρθρο της. Στο πεδίο της μάχης, το Terminator πρέπει να χρησιμοποιήσει έξυπνα τα οπλικά του συστήματα. Απότερο στόχος του είναι να σώσει άλλα ρωσικά άρματα μάχης που βρίσκονται κοντά του. Τα άρματα αυτά είναι ευάλωτα διότι ανά περίπου 10 δευτερόλεπτα χρειάζεται να ανεφοδιάσουν το κύριο όπλο τους. Έτσι το Terminator παρέχει υποστήριξη πυρός όσο τα ρωσικά άρματα μάχης της ομάδας δεν μπορούν να το κάνουν. Παράλληλα το Terminator είναι εξοπλισμένο και με αντιαρματικά συστήματα για να μπορεί να στοχεύσει εχθρικά τεθωρακισμένα πριν προλάβουν να προκαλέσουν ζημιά στην ρωσική ομάδα οχημάτων. Τέλος, η Βιέζδα τονίζει πως στο ρωσικό πεδίο εκπαίδευσης οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα ρεαλιστικές, μιας και δημιουργήθηκαν με βάση τις συνθήκες που κυριαρχούν στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.